Έλαβα την υπεράσπιση του φερόμενος κατηγορουμένου. Διηγήθηκαμε στην εισαγγελία πλημελιωδικών Λάρισας, όπου άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκπροθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και την παράβαση του νόμου περί όπλων. Λάβαμε προθεσμία από την κυρία Ανακρίτρια. Θα απολογηθούμε την Τετάρτη, την Παρασκευή το πρωί στις 11. Αυτή τη στιγμή θα λάβαμε αντίγραφα της δικογραφίας, θα τα μελετήσουμε και θα είμαστε εδώ για να αναλάβουμε το έργο μας. Σας είπε κάτι? Γιατί δεν μπορώ να σας πω κάτι. Το μόνο το οποίο αντιλήφθηκα από τα συγγενικά του πρόσωπα και αυτό το οποίο είδα από λίγο που κοίταξα τη δικογραφία είναι ότι ο κατηγορούμενος λάμβανε αντικαταθλιπτική και αντιψυχωσική αγωγή το τελευταίο χρόνο. Υπήρχε κάποιο επεισόδιο απώλεια συνείδησης πριν 20 ημερών, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών, όπου έλαβε έξτρα αγωγή, διπλασιάστηκε η δόση. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω μέχρι τώρα. Δεν έχω καμία άλλη γνώση της δικογραφίας. Την Παρασκευή που θα απολογηθούμε θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερο. Ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του, ήρθε στην περιοχή για να κάνει διακοπές και τα... Ήρθε στην περιοχή να κάνει διακοπές και να δουν τα παιδιά του τη σύζυγο, διότι τα παιδιά, ειδικά το ανήλικο, η σύζυγος το είχε αφήσει υπό την επιμέλεια του κατηγορουμένου. Και αυτός το φρόντιζε. Υπάρχει ποινικό ντοκουμέντο? Δεν γνωρίζω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να δω τα αντίγραφα και από Παρασκευή δεν έχω να πω κάτι άλλο.